Με τι να ξεκινήσουμε, Τζόρτζια, Λίδια. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε με ένα θρίλερ που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και αφορά τον Βασίλη Μπισμπίκη. Μάλιστα, Βασίλης Μπισμπίκης με τον Α. Βασίλη Μπισμπίκη λοιπόν με τον Α. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την πρώτη είδηση που λέει ότι τι γίνεται με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Έχει πέσει ένα μεγάλο μαχαίρι. Έχει αποφασιστεί να πέσει ένα μεγάλο μαχαίρι στα οικονομικά για τα κανάλια. Η ακριβής λέξη θα λέγαμε ότι είναι πετσόκομα. Έτσι. Πετσόκομα. Αυτό το πετσόκομα λοιπόν φέρνει απώλειες, φέρνει ξαφνικούς θανάτους. Είχαμε πει πριν από λίγο καιρό, νομίζω, το είχες πει και εσύ μέσα από τον Άσος blog, Νάσο μου, ότι υπήρχε ένα κόψιμο με ένα πρόγραμμα του Α, στο πρόγραμμα του Α της νέας σειράς, η Παναγία της Φωτιάς. Που αντικαταστάθηκε από το οικονομικότερο σύριαλ Άγιο Έρωτα. Άλλη μία σειρά όμως μαθαίνουμε τώρα, λέει το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ότι μπαίνει στο ψυγείο και στο πλέον ευνοϊκό σενάριο θα βγει στον αέρα το φθινόπωρο του 2025. Με την πολλά χρονιά, αν. Την επόμενη σεζόν. Ναι, την επόμενη σεζόν. Με πολλά αν και με πολλούς αστερίσκους. Ο Βασίλης Μπισμπίκης, λοιπόν, έχει προτείνει τα κόκκινα φανάρια στον Α. Ωραία. Μια παραλλαγή της ταινίας. Πού ξέρουμε την ταινία, την ξέρουμε, που έφτασε τη δεκαετία του 60 μέχρι το Όσκαρ. Ναι, περιγράφει τις ζωές των εκδιδόμενων γυναικών στην Τρούμπα. Και ενώ είχαν αρχίσει να κλείνουν διάφορα ονόματα, να σας θυμίσω, Λέκος Σοβίτης, Κλελέ Ρένεση κλπ. Κλπ. Όλα δείχνουν ότι η σειρά δεν θα βγει φέτος, αλλά πολύ αργότερα. Το θέμα βέβαια δεν έχει κλείσει ακόμα. Και οι συντελεστές που έχουν. Βέβαια, γιατί έχει συμφωνήσει, έχει βάλει πίσω κάποιες άλλες δουλειές και όπως καταλαβαίνετε αυτό τον πήγε πολύ πίσω γιατί θα μπορούσε να ρυθμίσει κάτι άλλο. Όχι, η παραγωγή είναι πρωταγωνιστή. Αλλά πρωταγωνιστή Μπισμπίκη σε ένα σύριαλ που σε κάθε περίπτωση θα έπαιζε σε 3 ή 4 ημέρες, το μεροκάματο για πρωταγωνιστή είναι πολύ μεγάλο. Και όταν έχεις συμφωνήσει ή προσυμφωνήσει σε κάτι και έχεις κάνει τον προϋπολογισμό σου, είτε τον ατομικό, είτε τον οικογενειακό, είτε και τον επαγγελματικό ακόμη, αντιλαμβάνεσαι ότι. Το χειρότερο είναι αν έχεις απορρίψει άλλες δουλειές. Αυτό είναι το βασικό. Τις συζητήσεις δεν τις κάνει ο ίδιος απευθείας με τον Α. Προφανώς μεσολαβεί μια παραγωγή, έτσι. Ναι, αλλά εντάξει. Παραγωγή, ναι, εντάξει, αλλά ο παραγωγός όμως με τους πρωταγωνιστές έρχεται σε πρώτη επαφή προκειμένου αυτό να το δομήσει και να το προτείνει σε επίπεδο project, ας πούμε, σε έναν τηλεοπτικό σταθμό. Μάλιστα. Λοιπόν. Έχω και άλλα να σας πω για το. Πάμε στο Star, θα σας μεταφέρω αλλού από τον Α. Είσαι σήμερα, έχεις έρθει με το μαχαίρι και κόβεις ίδιο, για καναλική. Ίδιο, ναι, εντάξει, ίδια επιχείρηση, ίδιο μαγαζί, αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε να άλλο μιλήσουμε για αυτό. Το First Dates, το αγαπημένο μου. Εμένα ομολογώ ότι μου αρέσει πάρα πολύ η ζενεργία του Μαζαρή. Και, καλά, το TV Queen είναι άλλη κατηγορία, αλλά το First Dates ήταν μια εκπομπή, νομίζω, που ναι, μας άρεσε γι' αυτό το πιπεράτο. Είναι, ρε παιδιά, αφού παίζει από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη. Περίμενε. Δεν θα συνεχιστεί, λοιπόν. Πάρτο. Πότε δεν θα συνεχιστεί. Δεν θα συνεχιστεί του χρόνου. Τα γυρίσματα έχουν τελειώσει και από ό,τι λέγεται, επειδή αρχίζει βεβαίως και εκεί πετσόκομα και στο Star πετσόκομα. Σου είπα και έρχομαι το μαχαίρι σήμερα. Δεν θα υπάρξει νέο κύκλο επεισοδίων. Ήταν βέβαια ένα low budget για να λέμε και αλήθειες, όμως ποτέ εκεί δεν έκανε. Έτρωγες και πλήρωνες κιόλας. Ναι, αλλά δεν πλήρωνες. αλλά πλήρωνες, ποτέ δεν πλήρωνες, αφού έλεγε να σας φέρω αυτό το. Αυτό ήταν για τις ανάγκες. Ποιος θα πληρώσει, είναι πάντως περιεχόμενο το μαζί. Κάρτα ή μετρητά. Υπάρχουν κάποια project τα οποία μπορεί να μην πηγαίνουν μπαμ, αλλά δίνουν περιεχόμενο για άλλα. Δηλαδή γίνεται αναπαραγωγή. Και το First Days νομίζω ήταν από αυτά, όπως και το Dragon's Den. Ναι, αλλά δεν ήταν τόσο φέτος όσο ήταν την πρώτη χρονιά. Που υπήρχε περιέργεια και σας θυμίζω ότι στην αρχή της σεζόν είχαμε πει ότι θα το διανθίσουν και με γκέι ζευγάρια και με περίεργα ζευγάρια. Έφεραν. Αυτό λέω ρε παιδί μου, το λέγαμε. Ένα ζευγάρι γυναικών. Μας επιβεβαίωσαν για μία ακόμα φορά, γιατί είμαστε μέσα εκεί στις παραγωγές και τα μαθαίνουμε όλα. Αλλά ξέρεις τι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι βλέπεις ότι υπάρχει και λόγω της έλλειψης των χρημάτων από τον ΕΚΟΜΕ την επόμενη χρονιά. Δηλαδή δεν θα έχουν χρήματα τα οποία βέβαια τα παίρνουν μετά από χρόνια. Αλλά όπως και να έχει, είναι στον προϋπολογισμό τους, για τους ισολογισμούς των καναλιών. Δεν θα υπάρχει ο ΕΚΟΜΕ. Βλέπεις τώρα, ας πούμε, ότι το Star μπαίνει σε μια λογική να κόψει ένα προϊόν το οποίο και το δοκίμασε και άλλαξε τις μέρες προβολής. Και, δηλαδή, έτσι. Δεν είναι ότι το έριξε μέσα ευκαιρία. Στη χύτρα και το άφησε. Ναι, του έδωσε ακόμα μία ευκαιρία για φέτος. Προφανώς. Αλλά είναι αυτό που λέμε ότι η περίοδος χάριτος
Πάει και τελείωσε. Ήδη υπάρχει ένα σχεδιασμό. Προβλέπεται η φάρμα, προβλέπεται το IQ 160 στη βραδινή ζώνη, ξένες ταινίες και αυτά τα προγράμματα που έχουν πάρει πράσινο φως. Μεταξύ αυτών, στο δεύτερο μισό της σεζόν θα δούμε πάλι το MasterChef. Προφανώς ήταν μεγάλη επιτυχία. Πήγε πάρα πολύ καλά. Τηρούμε των αλογιών και τη τηλεθέαση των υπολείπων γύρω-γύρω. Πρώτο, ναι, βοήθησε πάρα πολύ το breakfast πάντως. Α, εννοείς η επανάληψη το πρωί. Ναι, και για να παραγωγή φουλ. Ναι, βλέπαμε ότι μετά το MasterChef έκανε κάτι 15 λεπτά μετά το. Λογικό, λογικό. Βέβαια, πάμε να συνεχίσουμε να αλλάξουμε μαγαζί και να πάμε στον Αντένα. Αλλά να πάμε στον Αντένα με το μάτι μας στον Sky. Και μετά. Πώς μπορεί να γίνει, γιατί. Σωστά. Πάλι πίσω στον Αντένα. Όλα τα κάνουμε εμείς. Είμαστε μάγοι. Για να σας ακούσω. Αυτά, λοιπόν. Καταρχήν να πούμε ότι η Μαρία Αναστασοπούλου και τυπικά είναι με το ένα πόδι στον Sky. Με το 1,5 θα σου λέγα. Με το 1,5, σωστά το λες εσύ. Που δεν σε πίστευα. Δεν σε πίστευα. Ομολογώ εδώ πέρα. Αλλά τον ακούω τον καιρό. Λοιπόν, και ο νικητέας να τον ακούσει. Λέω λοιπόν ότι έχει κλειδώσει οριστικά. Έχουμε πει βεβαίως ότι θα είναι στη ζώνη 12-2. Εδώ θέλει τίτλο του Ξελευθερία Μαρία Αναστασοπούλου. Πρέπει να πω, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενη που επιστρέφει στον Sky, πρέπει να σας πω. Πάρα πολύ χαρούμενη. Ελευθερία. Τώρα αυτό δεν ξέρω τι είναι. Είναι απελευθέρωση, είναι ελευθερία. Είπε μόνη της. Είπαμε ναι, λοιπόν, ότι θα είναι μαζί στον σχολιασμό και ο Άρης Πορτοσάλτε, σε ένα 70% της ενημερωτικής εκπομπής της Μαρίας Αναστασοπούλου, που θα σχολιάζει τα θέματα της επικαιρότητας και να σας πω τι γίνεται. Αλλά δεν θα είναι στο σήμερα ο Άρης Πορτοσάλτε. Γιατί αν είναι στη Μαρία, πώς θα είναι και στο σήμερα. Στο σήμερα σχολιάζει. Σχολιάζει και βγαίνει ένα δεκαλεπτάκι. Ελβετικό σου για παντού θα είναι. Βέβαια. Και το Σαββατοκύριακο είναι πολύ σφαλή. Μα συγγνώμη, ο Πορτοσάλτε είναι το αγαπημένο παιδί του Sky. Όχι, είναι και πάρα πολύ καλό. Πολύ εύστοχο στα σχόλιά του. Δεν το σχολιάζει. Μακριά από μένα, δεν αμφισβητώ τη δημοσιογραφική αρτιότητα του Πορτοσάλτε. Απλώς δεν ξέρω κατά πόσο όλη αυτή η καρουσέλ προβολή του από πάρα πολλές εκπομπές θα κάνει κακό λόγω των πολλών καρπουζιών κάτω από τη μασχάλη. Δεν νομίζω. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν αυτό, έτσι, για να έχουν επιτυχία. Θα τα δούμε. Μήπως υπενήσεις ότι έχει ρίξει τα νούμερα ο Άρης Πορτοσάλτε? Όχι, λέω ότι ο Πολύς Πορτοσάλτε μπορεί κάποια στιγμή. Όχι, έχει ρίξει τα νούμερα του Sky. Αλλά λέω ότι ο Πολύς Πορτοσάλτε αργότερα μπορεί να κάνει κακό και στη μία εκπομπή που συμμετέχει την πρωινή και στην άλλη. Αν και νομίζω ότι από το σήμερα. Μάλλον δεν θα είναι, γιατί θα είναι κατά 70%-80% στην εκπομπή της Μαρίας ως κεντρικός σχολιαστής. Οπότε, όχι συμπαρουσιαστής, κεντρικός σχολιαστής. Άρα θα αναλάβει άλλος το ρόλο του μαθήματος του Βαγγέλου. Έχει ο Sky. Για την πολιτική επικαιρότητα, ένα 20% τουλάχιστον είναι ο σχολιασμός. Μα λίγο το δελτίο του Sky να δεις, ρε Αντρέα, θα καταλάβεις πόσους σχολιαστές έχει. Λοιπόν, να πούμε ότι κλειδώνει η ομάδα της Μαρίας Αναστασόπουλου. Από τώρα αρχίζουν ομάδα. Βεβαίως, χτίζουν ομάδα από τώρα. Μάλιστα, είδα στο Νάσος blog, γιατί εγώ λέω τις πηγές μου. Άμα θες, μην το λέω. Ότι ένας πιθανός συνεργάτης είναι και ο Αντώνης Κρητικός, ένας δημοσιογράφος, έτσι. Με τον οποίο αναβαθμίζεται. Αναβαθμίζεται. Είχε μπει λίγο στον πάγκο τώρα, εντάξει, τον αναβαθμίσανε. Δεν είχε μπει στον πάγκο. Είχε γίνει μια χοντρή παρεξήγηση με ένα στέλεχος του καναλιού και τον κράτησαν και του υποσχέθηκαν δελτία κτλ. Για να μην συνεχιστεί η ιστορία και για να μην φύγει. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα πλέον ελπιδοφόρα παιδιά στον χώρο της δημοσιογραφίας ο Κρητικός. Συμφωνώ. Επίσης, επειδή. Λες πως δένουνε αυτά με τον Αντένα και όλα και τον Γιώργο Παπαδάκη. Ο Γιώργος Παπαδάκης είπαμε ότι βρίσκεται σε μια αναζήτηση γυναίκας ακόμα? Στο πλευρό του. Είχαμε πει τα άκυρα, είχαμε πει για Ρίτσα Μπιτζόγλη, είχαμε πει για Μαρία Σαράφογλου. Τώρα λοιπόν τη βρήκαμε. Σε παρακαλώ. Okay. Δεν μιλάμε για συνάδελφο, έτσι. Κόρακο, κοράκου, μάτι βράδυ. Να ομορφαίνει το στούντιο. Να ομορφαίνει το στούντιο. Και να μιλάει που και που. Λες τον Παπαδάκι, άσχημο. Θα την αφήνει. Ναι, εντάξει. Που και που είναι όλο το να μιλάει και να ομορφαίνει το στούντιο, μάλιστα. Έτσι, μπράβο, να ομορφαίνει το στούντιο. Και αυτή δεν είναι άλλη, από όσο λένε οι δικές μας πηγές, από την Αλεξάνδρα Χάτζη Γεωργίου, η οποία βεβαίως. Το κορίτσι από Θεσσαλονίκη. Το κορίτσι από Θεσσαλονίκη, η οποία βρίσκεται προς έβρεση κατοικία εδώ στην Αθήνα. Για να είναι δίπλα στον Γιώργο Παπαδάκη. Άρα έχει το μοντέλο το ίδιο, το οποίο έχει ακολουθήσει και στο παρελθόν, με τον άλλο συνάδελφο που ήρθε από την Θεσσαλονίκη και τον κατέβασε κάτω. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Είναι στο Μέγκα τώρα, Όχι, τον Γρηγοριάδη. Τον Γρηγοριάδη. Τον Γρηγοριάδη. Τον Γρηγοριάδη. Είναι και η Χατζηβασιλείου. Και η Χατζηβασιλείου, σωστά, στο παρελθόν. Και ο Δήμος Σιωμόπουλος έχει θητεύσει δίπλα στο Παπαδάκη. Πολλοί κόσμοι έχει θητεύσει. Ρε παιδί, εγώ τα λέω. Ο Δήμος ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, δεν νομίζω. Εγώ όχι, λέω ότι η Θεσσαλονίκη γεννάει. Ναι,
γεννάει συμπαρουσιαστές σε εισαγωγικά του Παπαδάκη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πηγή αυτή. Έχει κάποιο φυτόριο, δηλαδή. Όχι, μα τελειώσανε τη Αθήνα και πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Και μετά πάμε Πάτρα, Ηράκλειο και καταφέρουμε. Είδε τι είπε, έτσι. Φυτόριο είπε. Είπα φυτόριο. Θεσσαλονίκη. Φυτόριο ταλέντων. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, καλά, καλά. Εσύ. Σιγά, εσύ. Ένα γεωπόνο, παιδιά. Έχουμε τον Πόποτα. Τον Πόποτα γεωπόνο. Κατέβα κάτω τον Πόποτα.